Ο κύριος Κουντάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, κυρία Φλουγεράκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελλείψεις που πάει καιρός όμως που καταγράφονται, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Παρουσιάζει κατά περιόδους εξάρσεις και κατά κάποιες άλλες περιόδους κάποια ύφεση, αλλά είναι σταθερά παρόν στα φαρμακεία και στη ζωή των ασθενών. Δυστυχώς υπάρχει μια δυναμία εκ μέρους της πολιτείας διαχρονική να καλύψει όλες αυτές τις απαιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πολύ καιρό τώρα για τις συνταγές, οι οποίες πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις καλύψουμε, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση και στη λειτουργία του φαρμακείου, αλλά κυρίως στη ζωή των ασθενών, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να γυρίζουν όλο το Ηράκλειο προκειμένου να βρουν το φάρμακό του. Σε τι διάστημα γυρνάμε προς τα πίσω για να δούμε αυτό το σταθερά παρόν το πρόβλημα? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, εγώ είμαι φαρμακοποιός 25 χρόνια αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι 25 χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Όμως τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την μεγάλη οικονομική κρίση η οποία είχαμε μετά το 2012, το πρόβλημα άρχισε να παίρνει πιο μεγάλες διαστάσεις και καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες οι σημερινές οι οποίες επικρατούν, η ενεργειακή κρίση, η καραντίνα, επίσης η 3 χρόνια καραντίνα την οποία περάσαμε όλοι λόγω της πανδημίας, όλα αυτά συνέβαλαν στο να οξυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φάρμακα, κάποιοι τα έχουν μετρήσει σε περίπου 400 τον αριθμό. Αυτός ο αριθμός δεν είναι σταθερός, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυξομειώνεται, αλλά είναι ένας μεγάλος αριθμός ελλείψεων, ο οποίος υπάρχει και στα ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν και στα ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά και στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Ελλείψεις τεχνητές ή όχι? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ελλείψεις τεχνητές που γίνονται εντέχνως ή όχι? Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν έχει διάθεση η πολιτεία να το ψάξει λίγο περισσότερο το όλο ζήτημα σε τέτοιο σημείο ώστε να αναδειχθεί ακριβώς η αιτία όλων αυτών των φαινομένων. Υπάρχουν οπωσδήποτε και τεχνητές ελλείψεις οι οποίες προκαλούνται από μια παράλληλη οικονομική δραστηριότητα την οποία ακολουθούν οι φαρμακαποθήκες και κάποιες εταιρείες εξάγοντας αυτά τα φάρμακα σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό, αφήνοντας λοιπόν ακάλυπτη την ελληνική αγορά. Υπάρχουν βέβαια και οι ελλείψεις οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε κάποιες τις λειτουργίες της αλυσίδας διακίνησης των φαρμάκων. Σε εργοστάσια μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτά υπήρχαν πάντα. Όμως τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές φαρμάκων έχουν γίνει η βασική αιτία ελλείψεων στην ελληνική αγορά. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στη σημερινή. Δυστυχώς ανταπόκριση δεν έχουμε δει τέτοια που να δώσει μια λύση στο όλο θέμα. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία, καλά, το κάθε φάρμακο για τον καθένα από εμάς που μπορεί να είναι από το πιο απλό μέχρι το πιο σημαντικό, είναι φάρμακο, άρα είναι σημαντικό για την υγεία μου. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων που αυτή την ώρα πραγματικά ταλαιπωρούν τον κόσμο? Για τι είδους συσκευάσματα μιλάμε? Ελλείψεις υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων. Όμως καταλαβαίνετε ότι σε σοβαρές ασθένειες, οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη ζωή, γίνονται ακόμα πιο σοβαρές αυτές οι ελλείψεις. Ναι. Το έχω επισημάνει και σε άλλους συναδέλφους σας ότι πρόσφατα είχαμε ελλείψεις σε αντικαρκυνικά φάρμακα. Δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τις χημειοθεραπείες κάποιων ασθενών. Χημειοθεραπεία, όταν δεν γίνεται εγκαίρως, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται ζητήματα τεράστια όσον αφορά την επιβίωση πλέον του ασθενή. Δεν μιλάμε απλά για μία ταλαιπωρία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν και ελλείψεις σε αναπνευστικά φάρμακα. Τα επισημαίνω αυτά γιατί ζούμε σε μία εποχή μετά την επιδημία, μετά την νόσηση από COVID-19, που έχει παρατηρηθεί στο γενικό πληθυσμό τεράστια ανάγκη για αναπνευστικά φάρμακα, γιατί η νόσηση αφήνει δυστυχώς αυτά τα post-COVID συμπτώματα που όλοι λέμε, τα οποία πλέον είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στο γενικό πληθυσμό. Θέλουμε δηλαδή, έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή σε αναπνευστικές συσκευές και φάρμακα, τα οποία λείπουν από την αγορά. Μάλιστα.
κρατάμε αυτό γιατί υπάρχουν και άλλα φάρμακα τα οποία καταγράφονται, όπως αντιδιαβητικά, ινσουλίνες, ψυχιατρικά, φάρμακα για το χαστρεντερικό, που και οι βουλευτές του επισημαίνουν στην ερώτησή τους προς τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, αντιεπιληπτικά, αντιβιωτικά, αντιυπερτασικά, καρδιολογικά, κολύρια, φάρμακα για αυτοάνοσα, αλυφές, που είναι και η μοναδική ενδεδειγμένη θεραπεία, ενδεδειγμένη θεραπεία για πολλούς ασθενείς. Εκεί είναι το σημαντικό, έτσι όπως το λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, και βάζουμε μέσα αυτή την περίοδο και τα αναπνευστικά μαζί με τις αναπνευστικές, όπως είπατε, συσκευές. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν λήψεις σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Το καλό, εντός εισαγωγικών βέβαια, όσο μπορεί να είναι καλό, είναι ότι η φαρμακοποία έχουμε τη δυνατότητα να αντικαθιστούμε σε συνεννόησεις πάντοτε με τον γιατρό πολλές από αυτές τις θεραπείες με εναλλακτικά φάρμακα τα οποία υπάρχουν στα φαρμακεία. Επομένως, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να καλύψουμε με απόλυτη ασφάλεια τους ασθενείς. Υπάρχουν όμως αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες σας ανέφερα πριν, οι δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και ο ασθενής πρέπει να αλλάξει ή εντελώς θεραπεία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα πάρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, ή θα μείνει χωρίς θεραπεία για κάποιες ημέρες, κάτι που θα αντανακλάσει με πολύ άσχημο τρόπο πάνω στο θέμα της υγείας του. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση για τη δημόσια υγεία. Δεν αφορά σαφώς μόνο την Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όμως η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει, και η ελληνική πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, ότι δεν γίνεται τα πάντα να θυσιάζονται στον βωμό του χρήματος που εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή κάποιες εταιρείες, κάποιες αποθήκες πλουτίζουν με τις εξαγωγές των φαρμάκων, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν έστω κάπως την ελληνική αγορά και μετά το περίσσευμα που μένει σε φάρμακα να το εξάγουν εκεί που θέλουν να το εξάγουν. Και δεν κάνει να ξεχνάμε Η ελληνική πολιτεία πρέπει να παρέμβει και να σταματήσει όλη αυτή την τακτική του «δεν ξέρω, δεν απαντώ», την οποία εισπράττουμε εμείς μέσα από όταν τα συνδικαλιστικά μας όργανα επικοινωνούν με τους αρμόδιους φορείς. Αυτό ακριβώς θα ανέφερα, κύριε Σκουντάκη, το πόσες φορές θυμάμαι έχετε παρέμβει προς την πολιτεία, προς το αρμόδιο Υπουργείο, διαχρονικά από τη δική σας την πλευρά και τοπικά και πανελλαδικά, ζητώντας να επιληθεί αυτό το θέμα που μόνο σοβαρά προβλήματα μπορεί να έχει για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τα φάρμακά τους. Κύριε Σκουντάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Κρατάω αυτό που είπατε, πρέπει επιτέλους να απαντήσει η πολιτεία και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Ένα τελευταίο ερώτημα, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο, αλλά αν υπάρχει μια πρώτη καταγραφή, τι γίνεται με τα εμβόλια τόσο της γρήπης όσο επίσης και του κορονοϊού, την επικαιροποιημένη δόση, αν καταγράφεται ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα αντιγρυπτικά εμβόλια, αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει ένα καλό ρυθμό εμβολιασμού όσον αφορά τα φαρμακεία. Ο κόσμος έρχεται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή από αρχές του μήνα και εμβολιάζεται. Εμείς δεν θέλω να αγχώσω κανέναν. Πρέπει να επιτύχουμε όσο γίνεται το καλύτερο ποσοστό εμβολιασμού μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του Νοεμβρίου. Επομένως, έχουμε ημέρες μπροστά μας για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε ένα τέτοιο ποσοστό συμπολιτών μας και να δημιουργήσουμε αυτό το λεγόμενο τείχος ανοσίας απέναντι στη γρήπη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εμβόλιο του κορονοϊού και την επικαιροποιημένη δόση, εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από τα φαρμακεία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός ραντεβού για τον εμβολιασμό. Αυτό τώρα συνετέλεσε σίγουρα η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία δημιούργησε μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση για το θέμα του εμβολιασμού. Πιστεύω τώρα που ο κόσμος έρχεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο φαρμακείο για το αντιγρυπτικό, θα ενημερωθεί όπως ενημερώνεται κάθε φορά από τους φαρμακοποιούς και θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει τις διαδικασίες για να εμβολιαστεί και την επικαιροποιημένη δόση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος εάν συνυπάρξουν επιδημία γρήπης και κορονοϊού. Πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουμε ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινότητα, δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την ερχόμενη σημερινή περίοδο. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκουντάκη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.